στην Αθήνα και ξεκίνησε τη δική της την καριέρα, εκεί είναι που δεθήκαμε. Αλλά όσο ήμασταν παιδιά, στο σχολείο περνούσαμε έτσι και δεν με χαιρετούσε. Εντάξει, είναι πάρα πολύ αλήθεια, μην με κοιτάτε. Είναι η φυσιολογική σχέση μεταξύ των αδελφιών πάντως. Ήταν ο μικρός ενοχλητικός αδελφός, φουλ. Με ενοχλούσε πάρα πολύ. Ήταν τόσο καλό παιδάκι, ειλικρινά. Εγώ τόσο νευρική και άντε από εκεί νιάνιαρο που θα μας πεις και φύγε μας ενοχλείς. Μεγαλύτερη εσύ. Μεγαλύτερη εγώ 2 χρόνια, με τις παρέες μου, με τους φίλους μου, με τα αυτά. Και αυτός ήταν τύπου να έρθω κι εγώ μαζί σας, να έρθω κι εγώ μαζί σας. Παίξτε με και εμένα λίγο. Εντελώς έτσι. Και το βλέπω τώρα στα δικά μου παιδιά που ο Φίλιππος είναι τόσο υποχωρητικός και τον παίρνει το Mike μαζί του. Για αγόρια okay. όμως. Και έχουν και 5 χρόνια διαφορά όμως. Είναι αγόρια. Έχουν δηλαδή, άλλα ενδιαφέροντα. Δηλαδή, γιατί ήμουνα τόσο κακιά. Πολύ κακιά. Δηλαδή, καθόλου δεν τον ήθελα στην παρέα μου. Πραγματικά τον έβλεπα πολύ υποτιμητικά. Ο Θεέ μου. Τόσο πολύ. Θέλω να σας πω ότι όταν... Ένα κοινωνικό μήνυμα από τη Σύση Χριστίδου για την... Δεν λέω ότι ήταν σωστό. Δεν λέω ότι ήταν αλήθεια όμως. Όταν μου λέει η μαμά μου ότι μέχρι να γεννηθεί ο αδερφός σου ήσουν πάρα πολύ καλό παιδάκι. Όταν ξαφνικά γεννήθηκε, ήρθες μου λέει στο μαιευτήριο, τον είδες. Οκ. Δεν τρελάθηκες. Όχι. Στις φωτογραφίες του μαιευτήριου φαίνεται ότι τα έχω πάρει λίγο στην ναι. Φεύγοντας, γιατί ήμουν πάρα πολύ Βασίλισσα μέχρι εκείνη τη στιγμή. Ναι. Φεύγοντας λοιπόν από το σπίτι, λέω τι θα το πάρουμε μαζί μας. Το... Δεν ήρθαμε απλά να το δούμε. Δεν ήρθαμε να το δούμε. Θα το έχουμε για πάντα. Και εκεί ξεκίνησε. Έχεις κάνει και κακό δηλαδή. Πήγαινε πάνω από την κούνια και τον πείραζε. Όχι, όχι, δεν ήμουν και τέτοια. Όχι, γιατί όχι, εγώ του έχω κόψει τις μπλεφαρίδες. Αλήθεια, έλα Παναγία. Τον έχω βάλει στο πλυντήριο. Καλά. Αυτά είναι τον, κάνει, τον έχω κάνει σφουγγαρό πάνω από τα πόδια, έτσι, έτσι, έτσι. Εσύ το πλυντήριο τον έβαλε. Το μισείς εσύ. Του είπα ότι εδώ είναι μια σπηλιά. Αχ, Θεέ μου. Η οποία... Για πες. Η οποία σπηλιά παίρνει μυστικές δυνάμεις. Άκου εδώ. Πιο μικρός από μένα 4 χρόνια. Ναι. Και έμπαινε, χαζό. Και έκλεισε και την πόρτα. Όχι, βέβαια. Και επίσης μια φορά του είχα πει, βέβαια πρέπει να το έχω πει αυτό, ότι μιλάω κατευθείαν με το Θεό. Γιατί μου είπε θα σε πάρει σε λίγο κοντά του. Αν όμως μου κάνεις τις χάρες, θα μεσολαβήσω και δεν θα γίνει αυτό το πράγμα. Καλά, και για μια εβδομάδα ήταν το. Ο υπηρέτης μου. Ο υπηρέτης μου. Οι γονείς μας κατάλαβαν ότι αφήσει και η ησυχία μέσα στο σπίτι. Ο υπηρέτης μου. Ναι. Κάτι πάει λάθος. Τον έπιασαν. Τα έμαθαν όλα και γύριζε από το σχολείο και μου λέει ο μπαμπάς μου, μίλησα και εγώ με το Θεό που έχεις να μιλήσει. Δεν νομίζω να ξαναβγήσω το σπίτι για τα επόμενα μήνες. Μίλησα και αλλά αυτό που λες εσύ δεν είναι τίποτα. Εμείς παίζαμε πόλεμο. Όχι, υπηρέτη μου τον είχα κι εγώ, εντάξει. Πολύ ωραία, μπράβο. Δεν μπορώ να πω. Ναι, το έκανα κι αυτό. Πάντως, έλεγα, φέρε μου εκείνο. Αλλά θέλω να πω το εξής, ότι ρε παιδί μου, είναι ο μοναδικός άνθρωπος που ξέρει τα πάντα για τη ζωή μου, τα πάντα. Τα λες. Δηλαδή, τα πάντα. Στο Γιάννη λέω τα πάντα. Δεν μπορείς να φανταστείς πόσο τα πάντα λέω. Ξέρει τα πάντα και αισθάνομαι τη μεγαλύτερη ασφάλεια που μπορεί να αισθανθεί άνθρωπος με αυτόν τον αδερφό που έχω. Ναι. Δηλαδή, είναι ο άνθρωπος που ξέρω ότι θα με προστατέψει. Γενικά το έχει αυτό σαν άνθρωπος. Δηλαδή, και απέναντι στη γυναίκα του, στα παιδιά του, στους φίλους του, στους ανθρώπους που αγαπάει. Είναι, δεν είναι, είναι και που είναι ντουλάπα, ξέρεις, έχει όλο αυτό το παρουσιαστικό. Ο Γιάννης είναι η ψυχή της παρέας, έχει πάρα πολύ γέλιο, είναι πάντα το επίκεντρο, κάνει χαβαλέ κτλ. Έχει πάρα πολλούς φίλους, πολύ μεγάλο κύκλο. Αν γυρίσει όμως το μάτι του... Έχει μπει μπροστά για κάτι έτσι. Εγώ δεν καταλαβαίνω πώς από τόσο ωραίους και φυσιολογικούς γονείς έχετε βγει εσείς οι δύο. Ακόμα δηλαδή δεν μπορώ να το καταλάβω. Γιατί δεν είμαστε φυσιολογικά παιδάκια. Όχι, δεν είστε. Τι εννοείς. Δεν είστε, δεν είστε. Θα πρέπει να κάνετε ντουέτο μια εκπομπή εσείς οι δύο με τον αδερφό. Ο Γιάννης είχε κάνει. Έκανε πάρα πολύ παρέα με τον Αντώνη, τον Κανάκη. Πολλοί φίλοι, γενικά όλη αυτή η παρέα. Είχαν κάνει λοιπόν παιδιά μια εκπομπή η οποία είχε βγει και για 2-3 επεισόδια. Εγώ την είχα δει. Ήταν σαν το Τζάκας. Το θυμάστε. Ναι. Το θυμάμαι εγώ. Βράδυ έπαιζε και. Ναι, πολύ βράδυ στον Αντένα. Πολύ βράδυ και γι' αυτό πολύ σταμάτησε. Δηλαδή βράδυ βαθύ, όχι μετά τα μεσάνυχτα. Ναι, δεν τον ενδιαφέρε ποτέ όλη αυτή η ιστορία. Προσπάθησα πάρα πολλές φορές να τον πείσω. Μου ζητούσαν και πάρα πολλές φορές όσο καιρό ήμουν σε αυτή τη δουλειά να βγει ο Γιάννης μπροστά. Γιατί και τα λέει και είναι πολύ ωραίο παιδί και θα μπορούσε άνετα να κάνει αυτή τη δουλειά. Αλλά δεν θέλει καθόλου. Καταρχήν δεν αφήνει τη Θεσσαλονίκη για κανένα λόγο. Οπότε αυτό το έκανε τότε γιατί ο Αντώνης επίσης δεν αφήνει τη Θεσσαλονίκη.
Και γενικά είναι ένας άνθρωπος που νομίζω ότι θα μπορούσε να έχει χώρο σε τέτοιες δουλειές, αλλά δεν θέλει. Είναι αυτό, Θεσσαλονίκη. Επιχειρηματίας, αυτό που λέγαμε πριν. Επιχειρηματίας πολύ καλός. Έχει ταλέντο αυτό. Μπυρι-μπύρις τρελός. Και με χιούμορ πολύ. Ναι, και πολύ ειλικρινή στην τηλεόραση. Πρέπει να μάθει κάποια στιγμή ότι. Μαζευόμαστε. Κρύψε κάτι. Δεν τα ψεύγουμε όλα τα χαρτιά μας. Τέλος πάντων. Τι άλλο έχει το βίντεο. Εσείς με τα αδέρφια σας. Εγώ παιδιά δεν έχω. Κρίμα. Εγώ που έχω πάντως τα ίδια κάναμε.